Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί Εξωτερικών, κυρία Υπουργέ Επικρατείας, κυρίες και κύριοι, με πραγματικά ξεχωριστή χαρά σας καλωσορίζω σήμερα στην Αθήνα, στην πρώτη συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών υπό αυτό το σχήμα συνεργασίας. Είναι το Φιλία Φόρουμ, για το οποίο πιστεύω ότι πρέπει όλοι να είμαστε υπερήφανοι. Το όνομα της πρωτοβουλίας γεννήθηκε από την ελληνική λέξη «φιλία», που σημαίνει πολλά περισσότερα από μια συμμαχία. Γιατί δηλώνει επίσης κοινές αξίες, δεσμούς και συναισθήματα που διατρέχουν τον πολιτισμό και την ιστορία. Σηματοδοτεί τη σύμπραξη Ελλάδος-Κύπρος, Κύπρου-Αιγύπτου με νέους εταίρους, τον Μπαχρέιν, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συνδέοντας πλέον την Μεσόγειο, την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο. Οι χώρες μας συνδέονται με στενές σχέσεις που έρχονται από το παρελθόν και όλες τους συναντώνται σε όσα πιστεύουμε στο παρόν, στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, στην ειρήνη, στους όρους καλής γειτονίας, όπως και στη σταθερότητα. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία μας είναι ανοιχτή σε όλους, δίχως να στρέφεται εναντίον κανενός, ξεπερνώντας τα σύνορα των κρατών που την αποτελούν, ενώνοντας τρεις υπήρους και συνδέοντας την Ευρώπη με τον αραβικό κόσμο. Η εμβάθυνση της συνεργασίας του νέου αυτού σχήματος υπηρετεί το κοινό συμφέρον των χωρών μας, προωθώντας την ευημερία στην περιοχή, θέτοντας τις βάσεις για μια ευρεία, φιλόδοξη, θετική ατζέντα. Και αυτό φιλοδοξούμε μέσω της διασυνδετιμότητας των δράσεών μας και των πρωτοβουλειών μας σε πλειάδα θεμάτων όπως τον διαθρησκευτικό διάλογο, την ενέργεια, την καινοτομία, την ψηφιακή οικονομία, την προστασία του πολίτη, αλλά και τις σχέσεις μεταξύ των λαών μας. Το ευέλικτο αυτό σχήμα θα συνέρχεται σε τακτά διαστήματα με σκοπό να διευρύνει διαρκώς τα πεδία σύμπραξης μεταξύ των μελών του και αποτελεί ένα παράδειγμα αρμονικής διακρατικής συνεργασίας πάνω στην ταραγμένη σκακέρα των διεθνών σχέσεων. Αλλά και μία σύγκληση διαφορετικών κυβερνήσεων από την Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο με κοινό στόχο να βελτιώσουν την καθημερινότητα των λαών τους. Με σταθερή πηξίδα τις θεμελιώδεις αξίες των Ηνωμένων Εθνών, ασφάλεια, δικαιοσύνη και ισότητα. Αυτές οι αξίες αποκτούν σήμερα νέο νόημα στη σκιά της εμπειρίας του COVID-19. Γιατί στη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας αποδείξαμε ότι μπορούμε να εργαστούμε μαζί για να την αναχαιτήσουμε. Ειδικά η χώρα μου, μάλιστα, θέλησε και πέτυχε να μετατρέψει τα μεγάλα εμπόδια της υγειονομικής κρίσης σε εφαλτήρια για την ανάπτυξη της επόμενης μέρας. Έτσι, ταυτόχρονα με την άμυνα στην πανδημία, έκανε επιθετικά βήματα στο δρόμο της προόδου, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και του κράτους, την πράσινη ενέργεια, τον εξυγχρονισμό των υποδομών μας. Πρόκειται ασφαλώς για παιδεία που αποτελούν προκλήσεις για την εμβάθυνση της εργασίας μας στο Φιλία Φόρουμ. Γιατί τη διπλωματία και την οικονομία σε όλες τις πτυχές της σύντομα θα την πλαισιώσει και ο συντονισμός των δράσεών μας σε πολλά άλλα θέματα. Από τις πολιτιστικές ανταλλαγές, στις οποίες αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, μέχρι θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών μας. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα είναι φυσικό να εισηγείται αυτό το πρωτοπόρο σχήμα συνεργασίας. Το ευνοεί εξάλλου η θέση της στο μέσο δύο γεωγραφικών τόξων, ενός οριζόντιου από την Πορτογαλία μέχρι τον Κόλπο και ενός κάθετου από τα Βαλκάνια ως την Αίγυπτο, που συνδέει την Ευρώπη με την Αφρική. Το ευνοεί επίσης ο γεωστρατηγικός ρόλος της,
στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο, όπως και η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το επιβάλλουν όμως και οι πολυδιάστατες προκλήσεις στην ευρύτερη γειτονιά μας. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι χώρες μας υποστηρίζουν μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, στη βάση του καταστατικού χάρτη και των σχετικών ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Συνεργάζονται και δεσμεύονται για την επικράτηση της ειρήνης και της προόδου στην κρίσιμη γεωστρατηγικά περιοχή μας, με σεβασμό της κυριαρχίας, ανεξαρτησίας, εδαφικής ακεραιότητας όλων των χωρών μας, χωρίς ξένες παρεμβάσεις, παραμένοντας πάντα προσιλωμένοι στο διεθνές δίκαιο, αλλά και στο δίκαιο της θάλασσας, ως θεμέλια της ειρήνης, της ασφάλειας, των σχέσεων καλής γειτονίας, καθώς και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Περιορίστηκα σε αυτόν τον σύντομο χαιρετισμό μου, σε ορισμένα μόνο, κύριε Υπουργέ, από τα ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν. Είμαι βέβαιος ότι στη συνάντησή σας θα εξετάσετε πολλά περισσότερα. Κλείνω με την πρόθεση της Ελλάδος να φιλοξενήσει σύντομα την πρώτη σύνοδο κορυφής του νέου σχήματος, ώστε μόλις αρθούν οι περιορισμοί της πανδημίας, να υποδεχθώ εδώ τους φίλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των άλλων χωρών του Φιλία Φόρουμ, για να συζητήσουμε από κοντά πώς θα κάνουμε παραγωγικότερη αυτήν που μας δόρισε και το όνομά της στο φόρουμ μας, τη φιλία μεταξύ των λαών μας. Καλωσορίσατε λοιπόν και πάλι στην Αθήνα και καλή επιτυχία, κύριε Υπουργέ, κύριοι Υπουργοί, κυρία Υπουργέ, στις εργασίες σας.